Το νησί της Τίνου κατακλείστηκε και φέτος από πιστούς που πήγαν να προσκυνήσουν την Μεγαλόχαρη. Μαρία Σαθοπούλου είναι εκεί και θα μας μεταφέρει την εικόνα. Μαρία. Καλησπέρα σας. Η ατμόσφαιρα εδώ στην Τίνο είναι πανηγυρική. Πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η λιτάνευση της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας και εκφωνήθηκαν οι πανηγυρικοί λόγοι στην πλατεία Παντινάσης από τον Μητροπόλητη Σύρου και Τίνου, Δωρόφιο το δεύτερο, αλλά και τον Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Παπαθεοδόρο. Συγκινημένος ο Μητροπολίτης αναφέρθηκε στις δυσκολίες που περνάει η Ελλάδα. Η πατρίδα είπε έχει πληρώσει φόρο βαρύ σε όλους τους αγώνες του έθνους. Δεν θα μας αφήσει η Παναγία να χαθούμε. Ενώ αναπευθυνόμενος στους νέους, τόνισε ότι η Παναγία θα είναι κοντά στις ανησυχίες και τους προβληματισμούς τους. Ο Υφυπουργός Παιδείας αναφέρθηκε στην ανάγκη συλλογικότητας για την υπέρβαση των δυσκολιών και των κινδύνων εσωτερικών και εξωτερικών. Την κυβέρνηση στις εκδηλώσεις εκπροσωπεί ο Υπουργός Εξωτερικών Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο οποίος το πρωί εις μνήμη των θυμάτων του Αριστοτελικού Έλλη, που τον 15 Αύγουστο του 1940 βυθίστηκε έξω από το λιμάνι της Τίνου, από το Ορπίλιο του Βρυχίου, έριξε ένα δάφνινο στεφάνι στον υγρό της τάφο. Θα πρέπει να πούμε ότι προσκυνητές από κάθε γωνιά της Ελλάδος και το εξωτερικό, παρά την οικονομική κρίση, έφτασαν εδώ, αναζητώντας την χάρη της Θεοτόκου ελπίδα, ανακούφιση και σωτηρία. Οι πιστοί περνούσαν κάτω από το ιερό κουβούκλιο για να λάβουν την ευλογία της. Ενώ η ατμόσφαιρα είναι κατανοητική. Μαρία, να σε ευχαριστήσω πολύ και στο σημείο αυτό να παρακολουθήσουμε τι δήλωσαν οι Υπουργοί Εξωτερικών και Εργασίας. Καλημέρα για την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό η σημερινή. Είμαστε εδώ ως προσκυνητές πάνω απ' όλα, αλλά και για να ζητήσουμε τη βοήθεια της Μεγαλόχαρης σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάει ο τόπος μας. Ο λαός μας έχει κρατηθεί όρθιος ακόμα και σε πιο δύσκολες καταστάσεις που κλήθηκε να αντιμετωπίσει το παρελθόν, χάρη στις αξίες και τις παραδόσεις του. Υπέρτατη αξία, η εθνική ενότητα και η εθνική συνεννόηση. Αυτή την ώρα όλοι μαζί, ορθώνοντας εθνικό μέτωπο, μπορούμε να βγάλουμε και πάλι την Ελλάδα μπροστά. Σήμερα γιορτάζει η Ορθοδοξία και ο Ελληνισμός. Γιορτάζει το Αιγαίο, μα στο επίκεντρο είναι τα νησιά μας και οι Παναγίες που βρίσκονται σε αυτά. Δυστυχώς όμως θυμόμαστε και θλιβερές ιστορίες ελληνικής παράδοσης, όπως αυτή του τορπιλισμού της Έλλης. Η φετινή γιορτή της Παναγίας βρίσκει την Ελλάδα και τους Έλληνες σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Εμείς όμως, σε αυτή την κρίσιμη στιγμή πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Για πρώτη φορά πρέπει να έχουμε πολύ ψηλά το εθνικό φρόνημα και πίστη ταυτόχρονα. Αλλά θα ακολουθήσουμε το δύσκολο δρόμο. Το δύσκολο δρόμο της ελπίδας, της υπευθυνότητας, το δρόμο που σίγουρα θα οδηγήσει τη νέα γενιά των Ελλήνων σε κάτι θετικότερο, σε κάτι καλύτερο, στη δημιουργία μιας νέας Ελλάδας που όλοι θέλουμε.